Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM στους 103,6. Φρέσκα ψάρια, φρέσκα ψάρια. Σήμερα έχουμε εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδας, το καλύτερο ραδιόφωνο του κόσμου, τον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου μαζί μου στο πρώτο μέρος της εκπομπής ο Κώστας Ερμές. Γεια σου, Κωστίκα. Καλημέρα, καλημέρα. Κωστίκα, Γιωρίκα. Το κάναμε ποντιακό σήμερα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, λοιπόν. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Σε όλους όσοι έχετε κατεβάσει την εφαρμογή μας στα smartphone κινητά σας, διότι είμαστε και πολύ υπερσύγχρονοι εδώ στον Focus FM, διαγαλαξιακοί εκτός από διεθνείς. Μπορείτε να την κατεβάζετε την εφαρμογή, το application. Το application μπορείτε να το κατεβάζετε δωρεάν, είτε από App Store είτε από Google Play, ανάλογα εάν έχετε Android κινητό ή κινητό iOS. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες οι οποίοι έχετε επιλέξει να παίρνετε και λίγο μάτι από τα στούντιο εδώ του Focus FM, από την Οδό Πολυτεχνείου 21. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όσοι έχετε συνδεθεί στα live stream που κάνουμε στο διαδίκτυο, στην σελίδα μας στο Facebook, στο YouTube, γενικότερα καλημέρα και στους TikTokers. Καλημέρα, πάμε like, κοινοποιήσεις. Χαρίστε μας μια κοινοποίηση, ξέρετε κάτι, τζάμπα είναι. Αλλά το πρόβλημα με τους άλλους, ξέρετε ποιο είναι, όταν κοινοποιείτε εμάς, ότι πετάγονται τα βίντεο τα δικά μας εδώ από τον Focus FM σαν επιλογές στις διάφορες πλατφόρμες στις οποίες μπαίνει μετά ο άλλος να το παρακολουθήσει. Μπαίνει στο YouTube για να δει, ξέρω εγώ, μια συνταγή για λαχανοντολμάδες. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό, πρωί-πρωί λαχανοντολμάδες. Μια συνταγή τέλος πάντων για λαχανοντολμάδες και του πετάγεται η εκπομπή του Focus FM, όπου για παράδειγμα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνετε like και κοινοποιήσεις για να μπορείτε να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Σίγουρα εμάς και θα μας ακούτε και θα μας βλέπετε. Εμείς δεν είμαστε Antenna Plus, έτσι. Δεν είμαστε Antenna Plus. Τι ξεφτύλετε να αυτοί ρε Κώστα. Κάθεται ο άλλος το μεσημέρι να δει Μουντιάλ, που έχει ξεκινήσει αυτό το Μουντιάλ εκεί στο Κατάρ. Έχει πληρώσει συνδρομή 20 ευρώ στο Antenna Plus, εκεί, ξέρεις, στην οικογένεια Κυριακού. Βέβαια. Έχει δώσει 20 ευρώ για να μπορεί να βλέπει Antenna Plus, γιατί είναι προνομιούχος. Και ξεκινάει, θυμάσαι στον Κωνσταντίνου και Ελένης που ήταν ένας συγχωρεμένος, τώρα ποιος έχει φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος, ηθοποιός ήταν, που το έπαιζε ζωγράφος. Α, ναι, ναι. Και έλεγε, ναι. Και έλεγε, έδειχνε ένα μαύρο πράγμα και έλεγε εδώ αχνοφαίνεται ο λύκος, έτσι. Κάπως έτσι ήταν ο Αντένα. Αχνοφαίνεται ένα Μουντιάλ. Ναι, κάπως έτσι ήταν, είχαν ένα μαύρο στην οθόνη και έλεγε εδώ αχνοφαίνεται ένα Μουντιάλ. Εδώ αχνοφαίνεται η Αγγλία που παίζει, με ποιον έπαιζε χθες η Αγγλία. Αγγλία-Ιράν. Νομίζω. Αγγλία-Ιράν πρέπει να ήταν το παιχνίδι. Εδώ αχνοφαίνεται λοιπόν η Αγγλία που κερδίζει 6-2 το Ιράν. Και ήταν και ωραίο παιχνίδι. 6-8 γκολ. 8 γκολάκια. Και ο Αντένα την είχε δει. Την είχε δει μαύρο. Σαν το Χρυσοχοίδη ήταν. Μαύρο, μαύρο σε μια κόλαση ζώο μέχρι να σε ξανάβρω. καλά, εντάξει. Ντροπή, ξεφτύλα και έσχος. Εντάξει. Το έχουμε κράξει. Γιατί δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα στην Ελλάδα να μην υπάρχει δωρεάν μετάδοση του Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και να υπάρχει πλατφόρμα. Νομίζω, να υπάρχει πλατφόρμα η οποία μεταδίδει τα μισά και πλέον παιχνίδια θα μεταδοθούν εκεί συνδρομητικά. Ξεφτύλα μεγάλη. Ξεφτύλα μεγάλη. Δηλαδή έκατσε κόσμος ο οποίος πλήρωσε. Πλήρωσε. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι τζαμπατζίδες, να ξέρετε, σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τζαμπατζίδες. Ρε παιδί μου, την πήραν τη συνδρομή κούτρα. Κούτρα. Μπορεί να έχουν κονέ με τον Κυριακού. Άλλοι με τον Θοδωρή. Άλλοι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα, μπορεί να έχουν και κονέ με τον Κυριακού, ο οποίος και αυτός βολτάρει κάπου στη Μεσοτυχία. Δώστονα. Δώστονα. Δώστονα, μη μου είσαι αφηρημένος. Εδώ, Κώστα, σαν τον Αντένα πλάσισε, μαύρο θα ρίξουμε σε λίγο. Για πάμε. Καλημέρα, κύριε Δαμιανίδη. Άρχισε το Μουντιάλι στη γη και εμείς εδώ στη Μεσοτυχία χωριστήκαμε σε ομάδες. Και αφού η Εθνική Ελλάδος ως γνωστόν δεν συμμετέχει, εμείς οι Έλληνες της Μεσοτυχίας γίναμε από 40 χωριά χωριάτες. Επιάρω που λέτε τη Βασίλισσα Ελισάβετ και της λέω βάζεις το smartphone να βάλω εγώ το κουπόνι για τζάπα συνδρομή που μου έδωσε ο Μήνος Κυριακού και από μέρα ό,τι θες. Και καθίσαμε να δούμε τον αγώνα Αγγλία-Ιράν μέχρι που κράσαρε το σύστημα και άρχισε τα γαλλικά η Ελισάβετ. Ούτε μαουνιέρης τέτοιο λεξιλόγιο.
Sar of the Beach, Asshole και μη συνεχίσω διότι θα βγει ακατάλληλο το σχόλιο. Και άρχισα τα γλυκόλογα και τις γαλιφιές μέχρι που εσυχάθηκα τον εαυτό μου και κοιτούσα τριγύρω μου μην παιδίκα ένας Αντρέας και με πάρει πάλι στο ψηλό. Γιατί να το κρύψω με άλλωστε, ρόμπα έγινα. Και τον παίρνει που λέτε το μάτι μου παρέα με τον Μαραντόνα και κάτι κορμιά παρέα καινούρια αυτή τη φορά. Μπράβο. Να βλέπουν τα ματσάκια σε VIP θεωρείο. Καλά όλα αυτά. Το αλεύρι πάρω σε καθρεφτάκι ο Μαραντόνα τι το ήθελε. Απορία το έχω. Ποιο αλεύρι ρε επίτιμε. Δεν ήταν αλεύρι. Ρε επίτιμε. Καλά ρε επίτιμε. Αλεύρι ρε φίλε ήταν ρε επίτιμε. Δεν ήταν αλεύρι. Λουκουμόσκορ ήταν ρε επίτιμε. Δεν ήταν αλεύρι, ήταν άχνη ζάχαρη. Καταλαβες. Πάνω στο τραπέζι ο Μαραντόνα. Καλά όλα αυτά λέει. Το αλεύρι ο Μαραντόνα στο τραπέζι πάνω τι το ήθελε. Βρε δεν ήταν αλεύρι. Λουκουμόσκορ ήταν. Σαν αυτή που μετέφερε τον Ουρουάν. Το ξέχασες. Μην λέω τέτοια πράγματα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα. Λουκουμόσκορ ήταν βρε επίτιμε. Τον παρεξήγησε τον άνθρωπο. Αλεύρι, τι να το κάνει το αλεύρι ο Μαραντόνα. Ενώ τη λουκουμόσκονη, η λουκουμόσκονη ξέρεις, τραβιέται καλά. Ρουφιέται ρε παιδί μου, πώς να το πω έτσι. Το... Είναι καλή προς κατανάλωση. Έχει φαντάζομαι σε καμία προσφορά θα την βρει και από το καλάθι της νοικοκυράς. Δεν έχει λουκουμόσκονη το καλάθι της νοικοκυράς. Ε? Είναι άλλο καλάθι, είναι το καλάθι του γκάγκστερ εκείνο. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Μεσοτυχία φίλες και φίλοι. Ξέρετε κάτι. Κάνουμε λίγο το χαβαλέ μας, χρειάζεται. Γιατί όλα γύρω μας είναι μαύρα κατά μαύρα. Και δυστυχώς, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, μου λένε τι έχει ο φωτισμός, λέει στο YouTube και φαίνεται έτσι έξω. Το βλέπω, κάτι με τα φώτα παίζει εδώ πέρα, παιδιά. Είναι η λάμπα αυτή. Είναι λες και έχω το φίλτρο Ναταλία Γερμανού. Τα κρύβει όλα. Μη γελάς, ρε. Μη γελάς, είναι αυτό το φίλτρο που σε κάνει σαν άγγελο, ρε παιδί μου. Τώρα πόσο άγγελος μπορεί να είναι τα μούτρα τα δικά μου είναι άλλη ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει παιδιά, σημασία έχει ότι δεν είναι μαύρος σαν τον Αντένα Plus. Μας βλέπετε, εντάξει, πάμε παρακάτω. Έλεγα ότι εμείς κάνουμε λίγο, προσπαθούμε να κάνουμε λίγο το χιούμορ μας, ειδικά έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί μετά πέφτουμε στα βαριά. Αλλά, ξέρετε κάτι, θυμάστε έναν τύπο, ο οποίος ήταν υφυπουργός εξωτερικών ήταν αυτός ο τύπος, παιδιά, έτσι. Ο οποίος λέγεται Αντώνης Διαματάρης. Τον θυμάστε αυτό, ένα υφυπουργός εξωτερικών. Τον θυμάστε καθόλου Κώστα. Αντώνης Διαματάρης. Αυτός ο τύπος, χαμήλωσε λίγο το χαλί γιατί το ακούω πολύ δυνατά στα αυτιά μου. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο Αντώνης Διαματάρης, είχε γίνει ένα από τα πρώτα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί λέει είχε παρουσιάσει, έγραφε μέσα στο πτυχίο του, στο βιογραφικό του, ότι είχε πτυχίο από το Κολάμπια. Το θυμάστε το Κολάμπια. Τότε είχε σκάσει το Κολάμπια. Είχε MBA από το University of Columbia. Κολούμπια τέλος πάντων το λέγαμε εμείς. Αλλά μετά κάποιοι άρχισαν να το λένε Κολάμπια, που είναι Αμερικανό αναθρεμένοι, και αρχίσαμε να το λέμε και εμείς Κολάμπια, το Κολούμπια. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο Διαματάρης, ο Αντώνης, ήταν υφυπουργός εξωτερικών και έγραφε στο βιογραφικό του ότι έχει αυτό το πτυχίο το οποίο δεν το είχε. Εχθές λοιπόν το βλέπω να ανεβάζει στο Twitter φωτογραφία του από το γραφείο του Μητσοτάκη, όπου πήγε ο Διαματάρης να παρουσιάσει το αντίγραφο του πτυχίου του MBA από το Πανεπιστήμιο Κολάμπια. Και τον ευχαρίστησε λέει θερμά, γιατί έτσι συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της αλήθειας και στη διόρθωση της αδικίας που είχε γίνει σε βάρος μου. Το σκάνδαλο είχε σκάσει το 2019. Το 2019 ο τύπος αυτός έγραφε στο βιογραφικό του ότι είχε πτυχίο MBA από το Columbia University. Και στη φωτογραφία που ανέβασε χθες, άμα τη ζουμάρεις, δηλαδή πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο πουλάνε σανό αυτοί οι άνθρωποι στον κομματικό του στρατό είναι αδιανόητος. Άμα ζουμάρεις και δεις πότε έχει ημερομηνία το πτυχίο, είναι του 21 παιδιά. Και το παρουσιάζει το 22. Καταλάβατε τι έγινε. Βγήκε το σκάνδαλο, τον έστειλαν από την κυβέρνηση γιατί προφανώς δεν μπορούσαν να το δικαιολογήσουν. Πήγε ο τύπος, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Το πήρε fast track σαν τον Άδωνη που φτιάχνει το ελληνικό, fast track, έτσι, μπαμ μπαμ δηλαδή το πήρε, άφησε να πελάσει λίγος καιρός για να μην είναι φρέσκο και έρχεται τώρα, εν έτη 2022,
στο πρωθυπουργικό γραφείο, στο Μαξίμου, να τον ξεπλύνει ο Μητσοτάκης. Με πτυχίο το οποίο είναι ετεροχρονισμένο. Πτυχίο το οποίο το 2019 μας έλεγε ότι το έχει και στο πτυχίο πάνω λέει ότι το πήρε το 21, το καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι είναι οι σύγχρονοι κάλχες, οι σύγχρονες πυθίες. Ξέρουν ότι θα αποκτήσουν πτυχίο στο μέλλον και το δηλώνουν από πριν στο βιογραφικό τους. Το καταλαβαίνετε. Αυτό λέγεται πλαστογραφία, λέγεται απάτη, λέγεται. Δεν ξέρω τι λέγεται. Αλλά πραγματικά πόσο σανό ακόμα. Πόσο σανό. Παρουσίασα σήμερα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αντίγραφο του πτυχίου μου MBA από το Columbia University. Τον ευχαριστώ θερμά γιατί συνέβαλε έτσι στην αποκατάσταση της αλήθειας και στη διόρθωση της αδικίας που έγινε σε βάρος μου. Στο τέλος, ναι, η δικαιοσύνη βασιλεύει. Ποια δικαιοσύνη βασιλεύει? Το 19 ρε, δεν είπε, λέγες ότι έχεις το πτυχίο. Πώς το πτυχίο σου που παρουσιάζεις στο Μητσοτάκη γράφει 21? Πώς γίνεται αυτό? Άρε Πάτρικο Γκουνσότο, πώς γίνεται αυτό? Του δώσει το πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι. Του πάρει το πτυχίο, δεν ήταν πτυχίο. Ο διαιτητής δώσει πτυχίο. Πόσο σανό πια σε αυτή τη χώρα. Και πόσο σανό από. Άκουσα, είχε συνέδριο, είχαν συνέδριο οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι και οι δημαρχέσες είχαν συνέδριο. Και ανεβαίνει ο δήμαρχος Αθήνας, ο Μπακογιάννης, της Αγίας Οικογενείας, και άκου τι λέει. Ακούστε δηλαδή να τρελαθείτε. Βάλε Μπακογιάννη να ακούσουμε, ρε Σικώστα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος τσαμπατζής σήμερα στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος τσαμπατζής στο Δήμα Αθηναίων? Ποιος? Το ίδιο το κράτος. Τι λες, ρε Βαγγέλη? Όσο προστρέχουμε, ναι, στο κράτος Πατερούλη με το χέρι απλωμένο και λέμε αυτός, ο μεγάλε σουλτάνε, μεγάλε πατησάχ, δώσε σε παρακαλώ και σε εμάς. Δώσε. Και γίνεται ένα αλυσιβερίσι. Αλυσιβερίσι. Το ίδιο. Εγώ αλυσιβερίσι το ξέρω. Το οποίο ζήσαμε και σήμερα στο συνέδριό μας. Τι ζήσαμε? Το χειροκροτάμε. Όμως. Έλα εδώ, ρε φίλε. Κυρίες και κύριοι. Έλα, βρε αλυσιβερίσι. Αλυσιβερίσι γίνεται, λέει. Αυτός μόνιμα με το χέρι απλωμένο. Το έλεγε άλλωστε. Αυτός το έλεγε. Ότι όλη η οικογένεια πηγαίνει και απλώνει το χέρι στον επίτιμο. Και τους έσκαγε κι άλλο τα χαρτζηλίκια. Ανάλογα με την ηλικία. Μέχρι τα 28 του χαρτζηλίκο είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο επίτιμος. Βγήκε τώρα ο Μπακογιάννης να μας πει ότι ο μεγαλύτερος τζαμπατζής στο κράτος, στην Αθήνα είναι το κράτος. Δηλαδή θέλει να τον πιστέψουμε ότι ασκεί κριτική απέναντι στον Κούλη, στον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο Κούλης, τέλος πάντων? Ποιος είναι ο Κούλης? Ξέρεις κανένα? Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Και θέλω λίγο να ακούσουμε για να δείτε λίγο πόσο επιτυχημένη. Πόσο επιτυχημένη κυβέρνηση έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι έξω πάμε πολύ καλά, έτσι δεν μας λένε? Έξω πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό. Βάλε το ηχητικό, ρε Σικώστα, λίγο. Δώστε λίγο βάση. Ελληνικά δεν είναι. Ελληνικά δεν είναι. Έτσι. Quiz. Quiz. Φτάνει, Κώστα, φτάνει. Τι μπορεί να διαμαρτύρονται, για ποιο λόγο μπορεί να διαμαρτύρονται αυτοί οι άνθρωποι? Για ποιο λόγο μπορεί να διαμαρτύρονται αυτοί οι άνθρωποι? Ελληνικά δεν είναι. Αγγλικά δεν είναι. Γαλλικά δεν είναι. Αλβανικά δεν είναι. Σουηδικά δεν είναι. Σαν αφρικανικά να μου θυμίζουν αυτά τα οποία λένε. Για ξαναβάλω το λίγο, Κώστα, να τα ακούσουμε λιγάκι. Είναι αφρικανικά. Εντάξει, η συγκεκριμένη διαμαρτυρία έχει γίνει στην Τρίπολη, όχι στην Αρκαδία τη δικιά μας, στην Τρίπολη της Λιβύης, στην πρωτεύουσα της Λιβύης. Και οι άνθρωποι, ξέρετε γιατί διαμαρτύρονται? Για το ότι η Λιβύη λέει θέλει ειρήνη και η Ελλάδα θέλει πόλεμο. Καταλαβαίνετε την μεγάλη επιτυχία? Δηλαδή αυτό μόνο ο Κούλης. Ποιος είναι ο Κυριάκος? Ποιος είναι ο Κούλης? Δεν ξέρω. Ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και ο Τουρκοφάγος Δένδιας θα μπορούσε να έχει κάνει τέτοια επιτυχία διεθνή. Να βγάλει τους Λίβιους στον δρόμο, να διαμαρτυρηθούν με πλακάτ τα οποία πάνω γράφουν «Η Ελλάδα θέλει πόλεμο και η Λιβύη θέλει ειρήνη» και να βγαίνουν να διαμαρτύρονται στη Λιβύη, στην πρωτεύουσα, στην Τρίπολη. Σπρώξαμε μία ολόκληρη χώρα στην αγκαλιά της Τουρκίας. Τη σπρώξαμε με τους χειρισμούς του Κούλη. Ποιος είναι ο Κούλης, εσύ? Του Κυριάκου, του Μητσοτάκη και του Δένδια. Τους σπρώξαμε μία ολόκληρη χώρα στην Τουρκία. Διεθνή επιτυχία κάναμε πάλι.
Διεθνή επιτυχία κάναμε πάλι. Πραγματικά. Και έρχομαι λίγο σε ένα από τα θέματα τα οποία μονοπόλησαν χθες την επικαιρότητα. Ένα από τα δύο θέματα τα οποία μονοπολούν την επικαιρότητα. Και τα δύο είναι Άρτος και Θέαμα, χωρίς τον Άρτο. Αναφέρομαι στην κατάσχεση του σπιτιού του συνταξιούχου δημοσιογράφου, η οποία μίλησε και εδώ στον Focus FM. Επειδή ξέρετε, ουδέν κρυπτών, θα σας πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Επειδή ξέρω κάποιες από τις απόψεις που έχει καταγράψει στο παρελθόν η συγκεκριμένη κυρία, σε όσους μένουν για να την κακίσουν για τις απόψεις που είχε γύρω από τον εμβολιασμό, εγώ θα τις προσπεράσω. Διότι εκεί που πρέπει να μείνουμε είναι η αναλγησία του κράτους, όπου δεν υπάρχει καμία προστασία κατοικίας. Εντάξει, το τι λέει κάποιος άνθρωπος και το πώς κάποιος άλλος μπορεί να δείξει μεγαλείο ψυχής και να είναι ανώτερος άνθρωπος από κάποιον άλλον, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Το αν η συγκεκριμένη κυρία κάποια στιγμή στο παρελθόν ή ακόμα και τώρα έχει απόψεις που έχει, οι οποίες λιδωρούν ενδεχομένως αυτούς οι οποίοι είναι ενάντια στο εμβόλιο, ας την κρίνει ο Θεός. Εγώ θα σταθώ στην αδικία που συντελείται απέναντι σε έναν άνθρωπο, απέναντι σε ένα πολίτη, ο οποίος χάνει το σπίτι του. Όμως θα πω ότι πρέπει και εμείς ως πολίτες να μην τα περιμένουμε όλα από το κόμμα. Διότι η αυθόρμητη, σε εισαγωγικά τη βάζω την αυθόρμητη, συγκέντρωση ανθρώπων έξω από το σπίτι της δημοσιογράφου, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν ήταν αυθόρμητη. Ήτανε καθοδηγούμενοι από κόμματα. Από αριστερά κόμματα. Είτε μάζεψαν φοιτητές, είτε μάζεψαν κομματικές στρατιές. Και από εκεί δίπλα πήγαν και 3, 4, 5, 10, 15, οι οποίοι πήγαν γιατί ήταν το μπούγιο. Να τα λέμε όλα. Όταν έχω ένα δάνειο σαν άνθρωπος, φαντάζομαι πρέπει να μην αφήσω να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Το κατανοώ και το δικαιολογώ απόλυτα να πω ότι δεν μπορώ, παιδιά, να πληρώσω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν βγαίνω. Αλλά σε καμία περίπτωση το να αφήσω μια τέτοια υπόθεση, δική μου υπόθεση, να κακοφορμίζει. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, είναι σαν να ανοίγω την πόρτα στα κοράκια για να μου αφαιρέσουν έστω και το ένα και μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο. Πρέπει λοιπόν να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα που έχω ως πολίτης να απευθυνθώ σε καταναλωτικές οργανώσεις όπως μπορώ, όπου μπορώ. Εάν δεν έχω λεφτά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε αυτές τις στα σωματεία για την προστασία των δανειοληπτών παρέχουν και δωρεάν νομικές βοήθειες. Μην το αφήνετε, το λέω γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στη θέση αυτής της ηλικιωμένης γυναίκας που μπορεί αύριο μεθαύριο να δει 8 παρά το πρωί να μπαίνουν οι άλλοι με τα αλυσοπρίωνα για να κόψουν την πόρτα. Και μπορεί η πόρτα της κυρίας αυτής να είναι και η δικιά μας πόρτα αύριο μεθαύριο. Μην τους αφήνουμε. Ας προσπαθήσουμε όπως μπορούμε, με ό,τι μέσο μπορεί ο καθένας που έχουμε αυτό το πρόβλημα, να μην το αφήσουμε να κακοφορμήσει σε σημείο που θα μπουκάρουν στα σπίτια μας αυτοί. Γνωστοποιήστε το πρόβλημά σας σε ομάδες που μπορούν να σας προστατέψουν. Μην το αφήνετε να φτάσει στο σημείο 0, διότι το σημείο 0 είναι οι τραγικές εικόνες που είδαμε χθες. Να πετάνε από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο άλλος να βγαίνει και να της λέει «Δεν έχεις να πάρεις τίποτα». Με μένος. Έσπασαν την πόρτα με μένος. Αλλά και απ' έξω, για ποιο λόγο για να κατέβουμε στον δρόμο θα πρέπει να μας πατρονάρει το κόμμα? Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, πρέπει να έχουμε νταβατζίδες για να μας κατεβάσουν στον δρόμο? Πού είναι λοιπόν οι Έλληνες οι οποίοι θα κατέβουν να συμπαρασταθούν απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δοκιμάζεται χωρίς να τους πατρονάρει κανένας? Χωρίς να τους πει τώρα κατεβαίνουμε, τώρα δεν κατεβαίνουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου ένσταση πάνω στη συγκεκριμένη ιστορία. Και επειδή πάρα πολλοί μου στείλατε μήνυμα ότι αυτή έλεγε έτσι για τους ανεμβολίες τους και αλλιώς κτλ. Είμαστε καλύτεροι από αυτούς στους οποίους μπόλιασαν
μέσα τους το φόβο. Τους μπόλιασαν το φόβο, παιδιά. Γι' αυτό είμαστε καλύτεροι. Γιατί εμείς δεν μπολιαστήκαμε από αυτό το φόβο. Και όποιος είναι μπολιασμένος με φόβο, λέει και κάνει μπιπ. Το καταλάβατε? Για να το ολοκληρώσω. Αλλά δυστυχώς, η κινητοποίηση του κόσμου είχε κομματικό πρόσημο. Τα κόμματα κατέβασαν κάτω 200, 300, 500 νοματέους. Αν υπήρχε πραγματική αντίδραση, θα έπρεπε να είναι κάτω από το σπίτι και από κάθε σπίτι εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων. Αλλά δυστυχώς οι Έλληνες, οι νεοέλληνες, είμαστε από άλλο έργο. Από άλλο έργο. Και σε αυτό το έργο ανεχόμαστε κάτι τύπου σαν τον Άδωνη να μας λένε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας, να μας λένε, να μας κουνάνε το χέρι και να μας λένε, να μας λέει ο Άδωνης, φέρτε μου πίσω, φέρτε, δώστε μου τα κλειδιά των επιχειρήσεών σας. Δεν πιστεύω να τα ξεχάσατε αυτά. Δεν πιστεύω να τα ξεχάσατε. Αν τα ξεχάσατε, να σας κάνω ένα φρεσκάρισμα μνήμης. Ακούστε τον Άδωνη τι έλεγε. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας, με όλο το σεβασμό στην πρόεδρο του Κινάλ, δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Ζημία να υπάρχει. Επιχειρηματίας εστίασης θέλει να παραδώσει τα αλήθεια, τα κλειδιά της επιχείρησής του και να παραχωρήσει την επιχείρησή του, εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, ατομικά την παίρνω. Την απαλαμβάνω εγώ την επιχείρηση. Κατάλαβες. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα και τι θα γίνει, λέει, άμα κατέβουμε κάτω στον δρόμο. Κατέβα εσύ 15.000 άτομα έξω από ένα σπίτι, να δούμε αν θα μπουν τα κοράκια μέσα. Να δούμε αν θα μπουν τα κοράκια μέσα. Για 10 χιλιάρικα. Για 8 χιλιάρικα, για 15 χιλιάρικα. Να πάρουν ένα σπίτι το οποίο έχει 50 χιλιάρικα. Έχει 60 χιλιάρικα. Είναι φιλέτο. Μπορεί να έχει παραπάνω. Κατέβα εσύ να δείξεις ότι δεν θα κάνεις πίσω και θα σου πω εγώ εσένα αν θα μπει η τράπεζα να το πάρει. Και επειδή σ' άκουγα το πρωί, Κώστα, δεν την πήρανε το φαντ. Δεν τα πήραν το φαντ. Η τράπεζα τα πήρε. Ιδιώτης το πήρε. Η τράπεζα τα πήρε. Τάτσι μίτσι κότσι. Τάτσι μίτσι κότσι. Μπορεί να είναι και πάτσι μίτσι κότσι. Μην ξεχνάτε. Έτσι. Μπορεί να είναι και πάτσι μίτσι κότσι. Προσπέρνα το επόμενο με τον Άδωνη. Και να πάμε λίγο στο άλλο σύριαλ των ημερών. Η τηλεδίκη της Κιβωτού και η τηλεδίκη του πατήρα Αντωνίου. Του πατρός Αντωνίου. Είπα και χθες ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να δικάσουμε. Δυστυχώς όμως η Αρχιεπισκοπή δίκασε, τα κανάλια δίκασαν, ο κόσμος δίκασε γιατί δίκασαν οι άλλοι δύο, ο Μητσοτάκης δίκασε από ό,τι κατάλαβα και πάει λέγοντας. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι η δικαιοσύνη του όχλου και η δικαιοσύνη των τηλεδικαστών. Δεν θέλω, λέει, να δικάσω και βγάζουν χωρίς να ακούγεται η άλλη άποψη. Χωρίς να υπάρχει, να το πω έτσι, αδόκιμος είναι ο όρος, συνήγορος υπεράσπισης. Δεν ακούστηκε κάποιος άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι ευεργετήθηκαν από τη δράση της Κιβωτού του κόσμου. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ευεργετήθηκαν. Δεν ψάχνουν τα παιδιά τα οποία βοηθήθηκαν και είναι μέλη της κοινωνίας σήμερα που θα μπορούσαν να τα βρούνε. Και να ακούσουμε και αυτές τις ιστορίες απέναντι σε μια υπόθεση η οποία είναι μονόμπαντη η ενημέρωση. Και τώρα θα βάλουν και άλλα περιστατικά, θα μπλέξουν και άλλα, πώς το λένε, και άλλες δομές και το πράγμα θα γίνει θολό. Θολό. Όμως έχουν κατασυκοφαντηθεί, χωρίς δυνατότητα αντιλόγου, κάποιοι άνθρωποι. Έχει αξία να επαναλάβουμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στον Focus FM ο πατέρας Λιανός Καρπαθίου, αναφερόμενος στην υπόθεση τη Κιβωτού του κόσμου, αλλά και στην δήλωση που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος σαν να βγήκε από λίθαργο και έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση. Να ακούσουμε λίγο τι είπε και να θυμηθούμε τι είπε λίγο ο πατέρας Λιανός Καρπαθίου χτες για τον πατέρα Αντώνιο. Υπάρχει για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε κατηγορούμενο, για αυτόν ακόμη τον οποίον είδαμε να εκτελεί, να δολοφονεί, να βιάζει κλπ. Μπροστά στα μάτια μας, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος. Πού είναι εδώ το τεκμήριο αθωότητος? Και ήθελα να σταθούμε λίγο, πατέρα μου, για στην ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.
Κοιτάξτε, άκουσα, διάβασα μάλλον την ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Προσωπική μου θέση, βρίσκομαι ακριβώς απέναντί της. Γίνεται μια κατασυκοφάντηση ενός σοβαρού και ευαίσθητου έργου και μια προσπάθεια σπήλωσης ενός τιμίου προσώπου, ο πατήρ Αντώνιος, να το συνειδητοποιήσουν και να το βάλουν καλά μέσα στο μυαλό του. Και η πρεσβυτέρα του αποτελούν εγγύηση. Εγγύηση καθαρότητας, γνησιότητας και χριστιανικού έργου. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η σύμπραξη δεν ξέρω ποιον ανθρώπων αποσκοπεί σε κάποιον. Κοιτάξτε, κυρία Δαμιανίδη, εγώ θα ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ευόλιστο ή δεν είναι ευόλιστο σε δωροδοκία? Του δίνουν ένα χιλιάρικο να καταμαρτυρήσει, ναι ή όχι? Ποια είναι η προσωπικότητά του? Ο πατήρ Αντώνιος βγαίνει με το πρόσωπό του, η πρεσβυτέρα του με το πρόσωπό της. Μιλάν και ανοίγουν τη ζωή τους, μια ζωή 25 ολόκληρων χρόνων. Και έρχεται τώρα ένας πιτσιρίκος, ένα παιδί του Θεού, που όμως το αγκάλιασαν, το περιέθαλψαν. Έρχεται λοιπόν αυτό το παιδί να κατηγορήσει ποιον? Τον ευεργέτη του. Δεν θα πρέπει να γίνει και μια εκτίμηση της ψυχολογίας και της προσωπικότητας του παιδιού αυτού και τότε και θα δείτε ακριβώς τι θα βγει και τι θα συμβεί. Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν παίρνω θέση, δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Όμως δημοσιογραφικά, γιατί να υπάρξει μονόμπαντη και σε αυτή την ιστορία ενημέρωση? Δεν λέω ότι μπορώ να σπαστώ τα λόγια του πατρός Στυλιανού Καρπαθίου, γιατί δεν ξέρω τι στοιχεία έχει στα χέρια του. Αλλά ρώτησα, μου έδωσε μια απάντηση και δημοσιοποίησα ως δημοσιογράφος εδώ, ως δημοσιογράφη και παραγωγή στον Focus FM, δημοσιοποιήσαμε τα λεγόμενά του. Δυστυχώς, και πάλι για ακόμα μια φορά, η δημοσιογραφία στη χώρα μας είναι κατευθυνόμενη. Και να πω και κάτι, το είπα και χθες, ότι όταν τέτοιου είδους οργανισμοί ανοίγουνε και υπάρχουν και άνθρωποι μέσα οι οποίοι δεν τους ελέγχει το κράτος, μπορεί, εγώ δεν λέω ότι δεν έγιναν ασχήμια στην Κιβωτό, προφανώς και έχουν γίνει κάποιες ασχήμιες, ενδεχομένως και κακοποίησης παιδιών, αρκεί να αποδειχτούν ένα και να αποδειχθεί και ποιος το έκανε, με αποδείξεις όμως και όχι με τηλεδικαστήρια. Έτσι. Λοιπόν, μένει να φανεί. Ναι, να γίνουν οι έρευνες, να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί αν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή ο πατέρας Αντώνιος. Ναι, να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί εάν ο 19χρονος που έκανε την καταγγελία ευσταθούν οι καταγγελίες και έχει αποδείξεις για αυτά τα οποία λέει, και η δικαιοσύνη να αναλάβει τον ρόλο της. Αλλά με αποδείξεις. Γιατί έτσι έχουμε φτάσει να είναι αλήθεια ό,τι λέει η τηλεόραση. Ό,τι ζήσαμε δηλαδή και με τον κορονοϊό. Το έλεγε η τηλεόραση, ήταν αλήθεια. Τώρα όμως, που γίνονται μία κολοτούμπα μετά την άλλη, μπορούμε να πάρουμε πίσω αυτά που κάναμε? Αύριο μεθαύριο θα μπορεί, αν αποδειχτεί, λέω εγώ, αν αποδειχτεί το τεκμήριο της αθότητας, αν αποδειχτεί ότι δεν έκανε κάτι ο συγκεκριμένος πατέρας, η λάσπη που έχει πέσει πάνω του μπορεί να διορθωθεί? Μπορεί να πατηθεί ένα κουμπί? Ή μήπως θα πάει με το αθωτικό του ο πατέρας Αντώνιος αύριο μεθαύριο, εάν είναι αθώος, να βγει φωτογραφία δίπλα στο Μητσοτάκι όπως έκανε ο Διαματάρης με το πτυχίο του, ασχέτως αν το πτυχίο αντί για 2019 έλεγε 2021 από το Κολάμπια? Θα γίνει αυτό? Προφανώς και δεν θα γίνει. Και μιας και είμαστε τώρα και συζητάμε περί Ράσου ξανά, έλεγα και χτες και φώναζα και έλεγα για το Άγιο Μοντάζ του Αγίου Όρους, εκεί που κάποιες μονές κάνουν και μοντάζ. Εκτός από προσευχή προφανώς, κάποιοι μοναχοί ειδικεύονται και στο export. Ειδικεύονται και στο color correct. Ξέρεις τι είναι το color correct, όταν φτιάχνεις τα χρώματα?
Παίρνει κάτι το οποίο δεν έχει καλό φωτισμό, καλά χρώματα, του κάνει color correct. Υπάρχει και ένα άλλο όρο στο μοντάζ. Ξέρει ποιο είναι αυτό ο όρο? Slow motion. Τι κάνει slow motion? Αργή κίνηση. Πότε κάνουμε αργή κίνηση? Όταν θέλουμε να κάνουμε έμφαση σε κάτι. Κατάλαβες? Δηλαδή, έτρεχε η Πάμελ Άντερσον στην παραλία, έτσι. Καταλαβαίνεις σου λέω? Γελάς, έτσι. Άστραψε το πρόσωπό σου. Έτρεχε η Πάμελ Άντερσον, έκανε έτσι. Κατάλαβες? Τώρα, με δεις εμένα να τρέχω, είναι να γελάς. Αλλά, άμα δεις την Πάμελ Άντερσον τότε, γιατί τώρα να τρέχει έτσι, έκανε και slow motion και έτρεχε, για να μην παρεξηγηθούν τα κορίτσια, έτρεχε ο David Hasselhoff, ο Michael Knight, ναι. Έτρεχε ο David Hasselhoff με τους κοιλιακούς και slow motion και εσύ χάζευες. Ο ένας χάζευε τα πάνω κάτω της Pamel Anderson, ο άλλος χάζευε το six pack του David Hasselhoff. Κατάλαβες? Έτσι λοιπόν είναι το slow motion. Ότι θα έβλεπα αυτό. Ναι, αυτό. Ότι θα έβλεπα, βρε αθεόφοβοι, εσείς οι οποίοι μοντάρατε το βίντεο της επίσκεψης του Πλεύρη στο Βατοπέδι. Τον Πλεύρη να κάνει το σταυρό του, όπου άμα το δεις το βίντεο, ο Πλεύρης κάνει το σταυρό του στο γρήγορο, στο fast forward, άλλος όρος του μοντάζ. Το κάνει έτσι, το κάνει στο γρήγορο, εντάξει. Και πάει να φιλήσει το Ευαγγέλιο και την ώρα που σκύβει να φιλήσει το Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος ο οποίος μοντάρει το βίντεο, κάνει αργή κίνηση την ώρα που πάει να φιλήσει το Ευαγγέλιο, ρε παιδιά. Αργή κίνηση ο Πλεύρης, για να δείξουμε την πίστη, ο Χριστέμπορας τώρα, κατάλαβες? Τι πάθατε ρε στο Άγιον Όρος με το μοντάζ? Τι μοντάζ ευλόγησον είναι αυτό? Πάτε με τα καλά σας. Δηλαδή τι? Για να ξεπλύνουμε τον Πλεύρη και όλα όσα έχει κάνει, τον δείχνετε να πηγαίνει? Παιδιά, σας λέω, άμα δείτε το βίντεο, κάνει το σταυρό του στο γρήγορο. Το κάνει στο γρήγορο και πηγαίνει slow motion, αργή κίνηση. Να φιλήσει το Ευαγγέλιο. Ρε δεν ντρέπεστε ρε? Είχαμε τους άλλους από εκεί πέρα που πήραν τη συνέντευξη τη δικιά μου και την κάνανε από 14 λεπτά. Τρία. Από 12 λεπτά. Τρία. Και την κόψανε και την ράψανε για να λένε τα δικά τους. Και την κάνανε χορηγούμενη δημοσίευση. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο παρακάτω. Θέλω λίγο να μου ετοιμάσεις να βγάλουμε τον Άρη το Σπίνο. Τον καλό συνάδελφο. Μέχρι να τον βγάλουμε όμως τον Άρη το Σπίνο, θέλω να... Βασικά βάλε πρώτα το βίντεο, γιατί χρειάζεται λίγο αυτό, τώρα είναι επίφοβο. Το τελευταίο βίντεο θέλω να βάλεις, προσπερνάμε τα άλλα. Θέλω να βάλεις το βίντεο με τον πινελίκι που έχει μέσα, τη βρισιά, όχι πινελίκι. Γιατί θέλω λίγο να δώσετε βάση σε αυτό πριν να πάω στον Άρη το Σπίνο. Θα ακούσουμε ένα βίντεο. Για να δείτε τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και ποια είναι τα νέα πρότυπα της νεολαίας, παιδιά. Δηλαδή, εγώ το είδα χθες το βράδυ και μου γύρισαν τα λαμπάκια. Μου άναψε. Πραγματικά φόρτωσα πολύ άσχημα χθες το βράδυ με αυτό το βίντεο. Ίσως τα φόρτωσα γιατί μεγαλώνω δύο κορίτσια. Αλλά θεωρώ απαράδεκτο να έχουμε αφήσει τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να είναι σε αυτή την κατάσταση στο διαδίκτυο. Να βγαίνει η άλλη και να προμοτάρει. Πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, να είναι 17, 18, 19. Να προμοτάρει ότι έχει πάει με 7 άντρες μέσα σε μία μέρα. Και αυτό να είναι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες like. Μέσα σε μία ομάδα νεαρών παιδιών, άντρες γυναίκες, να είναι αυτή η κοπέλα η οποία στην αρχή του βίντεο δείχνει, φλεξάρει όπως λένε οι νεολαίοι, τα 100 ευρώ, ότι έχω φράγκα, ότι είμαι φραγκάτη. Και μετά τη ρωτάει ο άλλος με πόσες μπιπ έχεις πάει σε μια μέρα. Όπου μπιπ, αντρικό μόριο. Δεν υπερβάλλω. Ακούστε το, να φρίξετε κι εσείς, όχι μόνο εγώ. Πάμε. Εδώ δείχνει τα λεφτά. Τα βλέπεις τα λεφτά. Τα 100 ευρώ. Εντάξει. Εδώ δείχνει τα λεφτά η κοπέλα στο βίντεο. Και μετά τώρα θα ξεκινήσει ο διάλογος. Πόσες πουτσες έχεις πάει σε μια μέρα. Σε ένα 24ωρο. 24ωρο. Άντε 30ωρο. Άντε 30ωρο. Όλοι 24ωρο. Για πάμε. 7. 7 σε ένα 24ωρο. Κοίτα, εγώ έχω γάμει 3. Ναι, άμα δεν με καλύπτει. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε λίγο. Πώς έγινε, πρέπει να μιλήσει για αυτό το story time.
Ξέρω, ήταν ένας-ένας-ένας. Γιατί θυμάμαι, γιατί θυμάμαι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ. Τέτοια μέρα απλά δεν θυμάσαι. Εσύ για να το έκανες αυτό, σημαίνει ότι πρωί-πρωί ξύπνησες έτοιμη για μάχη. Δεν είναι ξύπνησα το πρωί, έφαγα πιτρό. Πώς ήμουν στη δουλειά, στραβοπάτσες και έπεσε μια πουτσα. Μετά γλίστε, σε πάρεις μια πουτσα. Κάτω αυτή τη συνέντευξη. Είσαι 31, μικρός είσαι. Μικρός είμαι. Μικρός στο μάτι. Άμα δεν είναι 40 ο άντρας. Τι να σε κάνεις ένα 40 χρονο άντρας, ρε. Άμα κάνεις εκμπαλίσεις, δεν μαγείς τα βούρα. Ρώτα τι με κάνουν. Έλα εδώ, ρε φίλε. Ρώτα τι με κάνουν. Αν ο άντρας λέει δεν είναι 40, τι να σε κάνει, λέει, σε ένα άντρας. Η κοπέλα είναι μικρή. Άντε, δεν είναι 17-18, είναι 19-20. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τι να σε κάνει, σε ένα άντρας. Ρώτα τι με κάνουν. Έχω πάει, λέει, με 7. Τώρα τι ψυχολογικά προβλήματα έχει αυτό το κορίτσι, εξηγήστε μου λιγάκι. Το έχει κάτσει κάποιος να το αναλύσει λίγο σοβαρά αυτό το πράγμα? Γιατί αυτά μεταξύ τους κάνουν πλάκα. Είναι πλάκα να έχεις πάει, αν είσαι άντρας, με 7 γυναίκες την ίδια μέρα, ή αν είσαι γυναίκα, να έχεις πάει με 7 άντρες την ίδια ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι έχει χαθεί κάθε όριο, κάθε μέτρο, κάθε αξία. Τι να το ενδιαφέρει τώρα αυτό το κοριτσάκι? Τι να το ενδιαφέρει σε αυτή την ηλικία να έχει πάει με 7 την ίδια μέρα? Με 7 την ίδια μέρα, το καταλαβαίνετε, και να το λέει χωρίς να ντρέπεται. Ότι θα την ακούσει αύριο μεθαύριο ο πατέρας της, η μάνα της, και αύριο μεθαύριο ο άντρας της. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν η δήλωση αντίστοιχα και άντρα. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και αν θέλετε, όταν θα ανοίξουμε γραμμές μετά να το συζητήσουμε. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον καλό συνάδελφο, τον Άρη το Σπίνο. Εδώ τον έχουμε, τον ακούμε τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με το εδόλιο. Εγώ γουστάρω, να ξέρεις, με σένα ξυπνάω, Άρη Σπίνο, το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλώς ήρθες στο Focus. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα. Εγώ σε ακούω κάθε μέρα μία ώρα που έχω ξυπνήσει ήδη. Τώρα δεν ξέρω, το άκουσες αυτό το οποίο σχολίαζα, ή ήσουν στη γραμμή και δεν μπορείς να ακούσεις το θέμα? Όχι, το άκουσα. Ακούω κάθε μέρα την εκπομπή σου. Ναι, το άκουσα και συνθλίβομαι, όπως φαντάζομαι ο κάθε λογικός άνθρωπος που μεγαλώνει παιδιά ή έχει μεγαλώσει παιδιά. Στέφανε, γιατί απορείς όμως? Προφανώς το κάνεις από δημοσιογραφικό ένστικτο. Όμως αυτό που έχουμε γύρω μας είναι κράτος. Δεν είναι ένα ουρητήριο που διαθέτει απλά μια κρατική σφραγίδα. Δεν είναι μια βοθρολίμνη. Είναι κράτος αυτό που έχουμε. Είναι πολιτικοί αυτοί που μας κυβερνάνε. Υπάρχει πιο σάπιο πράγμα γύρω μας από αυτούς που φέρονται από το 1974 μέχρι σήμερα δήθεν ότι ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού? Εγώ εχθές είδα όλους αυτούς που μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι της συναδέλφου που της πήραν το σπίτι, ναι, και ανάμεσά τους ήταν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν ψηφίσει την κατάργηση προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πόσο υποκρισία μπορεί να έχει? Πόσο μπορούμε να πιστεύουμε πια ανθρώπους σάπιους, πολιτικά ελεηνούς? Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την κατάργηση της πρώτης κατοικίας. Η Νέα Δημοκρατία άφησε τον νόμο ως έχει και αύριο το πρωί μπορούν να σου πάρουν το σπίτι. Και να σου πω και κάτι. Κάθε μέρα, ναι, 250 ουρλιαχτά ακούγονται, γιατί σπάνε οι πόρτες όπως εχθές στην Κολοβού. Επειδή η Ιωάννα Κολοβού έχει λίγο δημοσιότητα, επειδή ήταν δημοσιογράφος, ναι, συνεργάτης του Θοδωράκη, του μεγάλου, πήρε έκταση. Κάθε μέρα όμως, όχι κάθε μήνα, κάθε μέρα 250 τέτοια ουρλιαχτά ακούγονται μέσα σε πολυκατοικίες, γιατί μπαίνουν τα κοράκια με την ανοχή του κράτους των κυβερνώντων και παίρνουν τα σπίτια. 1500 άνθρωποι χάνουν κάθε βδομάδα τα σπίτια τους. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό, κανένας. Το καταπίνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν είναι κράτος αυτό, δεν είναι πολιτεία αυτό, βοθρολίμνη είναι. Και δυστυχώς κολυμπάμε μέσα και δεν διαμαρτύρεται κανένας. Δυστυχώς. Τι να πω πια. Ξέρεις τι, θέλω λίγο το σχόλιο σου, καλέ μου συνάδελφε Άρη Σπίνο, για τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε απ' έξω χθες μαζί με τους βουλευτές των αριστερών κομμάτων, τέλος πάντων. Ήταν, πιστεύεις, αυθόρμητη η αντίδραση ή κομματικά οργανωμένη? Όχι. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί εγώ με αυτούς τους αλληλέγγυους έχω ειλικρινά πρόβλημα με την ύπαρξή τους. Ναι. Είναι επαγγελματίες αλληλέγγυοι. Είναι κατευθυνόμενοι
άνθρωποι της καφετέριας που με 1000 SMS πηγαίνουν εκεί που θα τους διατάξει το κόμμα τους. Είναι άλλο πράγμα να συμπαρασταθούμε στην αδικία κάποιου και άλλο πράγμα να συμπαρασταθούμε στην αδικία μόνο κάποιου. Δηλαδή, εγώ δεν είδα ένα εργοστάσιο που κλείνει γιατί κάνει απολύσεις ή αλληλέγγυη αυτή να αναπαίξω. Εγώ δεν είδα να κρατάνε σακούλες με τρόφιμα και να γυρίζουν τα σπίτια ανθρώπων που έχουν απολυθεί γιατί ακολουθείται η πολιτική του κύριου Άδωνη και του κύριου Μητσοτάκη. Είδα εκμεταλλεύσιμες πολιτικές για να φανούν οι φάτσες 5 πολιτευτάδων του ΣΥΡΙΖΑ, 3 του ΠΑΣΟΚ, για να πούνε κάτω ο νόμος από την πρώτη κατοικία. Μα αυτοί δεν τον ψήφισαν. Εγώ είδα ανάμεσα σε αυτούς τους αλληλεγγύους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδα τη διαμαρτυρία των αλληλέγγυων κατά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κράτος υποκρισίας. Πού είναι όλοι αυτοί ότι κάθε μέρα η μανούλα δεν έχει να βάλει ένα μπουκάλι γάλα στο ψυγείο της? Δεν είδα κανένας να χτυπάει το κουδούνι και να λέει εσύ κυρία Ελένη, κυρία Μαρία, το παιδί σου σήμερα είχε ένα μονό ευρώ να πάει στο σχολείο. Να, πάρε το δικό μας από το μισθό που μας δίνει το κόμμα. Γιατί εγώ δεν ξέρω, επίτρεψέ μου να το πω, κάποιον 11 ώρα το πρωί που δεν δουλεύει και πηγαίνει αλληλέγγυος έξω από ένα διαμέρισμα και φωνάζει. Αυτοί όλοι δηλαδή ποια εργασία άφησαν και πήγαν εκεί? Απλά δεν δούλευαν. Απλά δεν έχουν εργασία. Όμως ζουν. Πώς ζουν? Με κομματικούς μισθούς. Αυτά τα κόμματα της απείλας έχουν καταστρέψει, Στέφανε, την πατρίδα μας. Είναι άλλο πράγμα όμως κάποιοι να λένε τη λέξη πατρίδα όπως λένε φέρε μου ένα εσπρέσο και άλλο να λένε πατρίδα και να χαράζεται η ψυχή τους. Ναι. Άλλη έννοια έχει ο ένας για τη λέξη και άλλη έννοια έχει ο άλλος. Δυστυχώς είναι τα κόμματα αυτά που λες, τα οποία ψήφισαν τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, είναι τα κόμματα αυτά που συνεχίζουν το ίδιο γαϊτανάκι και είναι τα κόμματα αυτά που θα διεκδικήσουν αύριο μεθαύριο την ψήφο μας. Δηλαδή το θέατρο του παραλόγου. Το θέατρο του παραλόγου. Και το θέατρο της υποκρισίας. Και της υποκρισίας. Και συγγνώμη, ξέρεις κάτι, αυτό που λες τώρα, συγγνώμη και έρχομαι σε σένα για να μου κάνεις σχόλιο συνολικό. Της υποκρισίας, φυσικά της υποκρισίας, Άρη Σπίνο. Όταν έχουμε το διαματάρι, τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών, που απεπέμφθη γιατί είχε πλαστό πτυχίο από το Columbia University, ότι είχε MBA δήθεν, και βγήκε χθες και ανέβασε φωτογραφία με το Μητσοτάκη για ξέπλυμα, μόνο που το πτυχίο, αντί για ημερομηνία 2019 τουλάχιστον, γιατί τότε ισχυριζόταν ότι το είχε, έχει ημερομηνία πάνω 2021. Φαντάζομαι, Στέφανε, θα είδες και εσύ, όπως είδα και εγώ και είδα και όλη η Ελλάδα, το λάθος που έκανε ένας δημοσιογράφος στο συστημικό κανάλι, όταν ρώτησε τον Γωστή Χατζηδάκη που έχει δουλέψει πριν γίνει υπουργός. Ήταν λάθος αυτό. Ήταν λάθος. Και μετά, όχι, ήταν για να κλαίμε και για να γελάμε. Δεν είχε να του πει ο υπουργός ούτε μία ώρα εργασία σε ιδιωτικό τομέα. Ούτε μία ώρα εργασίας. Και άρχιζε και ψέλιζε πράγματα και έλεγα μα είναι δυνατόν και δεν μπορούσα να εκφραστώ γιατί είχα και τα παιδιά μου δίπλα στο σπίτι εκείνο το πρωί και έβλεπα την τηλεόραση. Γιατί όταν εκφράζομαι και δεν άλλος γύρω μου, καλό είναι να μην με ακούσει κάποιος. Και έλεγα πόσο απόπατος υπάρχει πλέον σε αυτή την κοινωνία. Πόσο μπορούμε να τους ανεχόμαστε αυτούς. Ψέμα στο ψέμα, υποκρισία στην υποκρισία. Και όμως βολευόμαστε. Και όταν σε λίγο, Στέφανε, θα πάμε να βάλουμε σταυρό επιλογής δίπλα σε πρόσωπα, δεν μας ενδιαφέρει ούτε αν έχει δουλέψει, ούτε αν είναι τεμπέλης, ούτε αν παίζει τον μπεγκλέρι όλη μέρα. Επειδή μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας δίνει τις κλίσεις όταν παρανομούμε, γιατί βάζουμε το αυτοκίνητό μας σε διάβαση που δεν μπορούν να περάσουν ανάπηροι, θα πάμε και θα τον ψηφίσουμε. Επειδή το κόμμα αυτό διόρισε τον πατέρα μας ή μας υποσχέθηκε ότι θα διορίσει το παιδί μας σκουπιδιάρι σε ένα δήμο, θα πάμε και θα το ψηφίσουμε. Όταν, Στέφανε, πια στον Έλληνα δεν είναι κριτήριο στην επιλογή του μέσα του οι λέξεις οι τρεις, ζήτω η Ελλάδα, τότε αλίμονό μας. Το κατάντημα αυτό θα μεγαλώνει αυτό που λέγεται κρατικό ουρητήριο. Αυτό είναι σήμερα η Ελλάδα μας. Δυστυχώς έτσι το έχουν καταδύσει. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Από το 1974 μέχρι σήμερα. Σαπισμένη πολιτική που δεν αξίζει ούτε να τους στήσει στα μούτρα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Άρη Σπίνο, θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα στο Focus FM. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Στεφάνη. Καλημέρα. Focus 103,6.
Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το πραγματικά αδιανόητο ηχητικό, το οποίο είναι και βίντεο, το οποίο σας βάλαμε στον αέρα πριν, με την κοπελίτσα να βγαίνει και να λέει ευθαρσός και ξεδιάντροπα ότι μέσα σε μία μέρα έχει πάει με 7 άντρες. Και αυτό είναι σούπερ, είναι ωραίο, είναι trendy. Να βγαίνουμε και να λέμε δηλαδή ότι δεν έχουμε κανένα ηθικό όριο, κανένα δισταγμό. Πώς πας ρε άνθρωπε, πώς πας καλή μου γυναίκα, καλή μου κοπελιά, με 7 άντρες μέσα σε μία μέρα. Το ίδιο ξαναλέω για να μην πω ότι αν μου πει ο Κώστας ότι πήγε με 7 γυναίκες σε μία μέρα, τον πω ότι μάγκαζε ρε φίλε. Το ίδιο θα έλεγα και για τον Κώστα και για τον όποιον Κώστα και για μένα. Πήγα λέει με 7 σε μία μέρα. Τι λες ρε, τι είσαι. Τι είσαι. Τι είσαι, επαγγελματίας της βιομηχανίας του πορνό. Είσαι επαγγελματίας, πληρώνεσαι δηλαδή. Γιατί η κοπελίτσα αυτή στο ξεκίνημα του βίντεο σας το είπε ότι έδειχνε χρήματα. Είχε χρήματα στα χέρια της, πολλά χρήματα για την ηλικία της. Δηλαδή τι, βγαίνουν και διαφημίζουν ότι πηγαίνουν με άντρες επιπληρωμή. Γιατί της λέει ο άλλος, τι να σε κάνει εσένα ο σαραντάρης, ρώτα τι με κάνουνε οι σαραντάριδες. Πού είναι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Να τα ψάξει, να τα διερευνήσει αυτά, να της πει Ελλάδο καλή μου. Τι χρήματα είναι αυτά, πού τα βρήκες και τι εννοείς ότι τι σε κάνουν οι σαραντάριδες. Το ίδιο ισχύει και για διάφορους άλλους κλαρινογαμπρούς, οι οποίοι βγαίνουν και, πώς το λένε, και διαφημίζουν τους κοιλιακούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που τα είχαν δίθεν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άμα πω εγώ τίποτα για το εμβόλιο, θα μου κατεβάσουν το βίντεο. Άμα πω τίποτα για όλους αυτούς που παράνομα μπαίνουν στη χώρα μας, θα μου πούνε ρητορική μίσους. Εδώ η ρητορική ειδικής κατάπτωσης δεν τιμωρείται. Προμοτάρετε. Με 7 άντρες έχει πάει το κορίτσι αυτό. Καταλαβαίνει τι κάνει στο σώμα της. Σε αυτή την ηλικία. Πήγα λέει με 7. Ρε το καταλαβαίνεις. Κώστα το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, 6-9-07-483-484 τα μηνύματά σας στο Viber. Γίνεται από ό,τι βλέπω ο κακός χαμός στην Θεσσαλονίκη. Ο Χάρης μου στέλνει μια φωτογραφία περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Είναι όχι κόκκινο, είναι μπορντό. Είναι σαν το, πλησιάζει να είναι σαν το αντένα του Plus χθες που έδειχνε το, πώς το λένε, το Μουντιάλ. Σαν να είναι deep μαύρο. Τι γίνεται ρε παιδιά στον περιφερειακό, τι έχουμε στον περιφερειακό. Κατά μήκος περιφερειακού βλέπω δηλαδή ότι εκεί μετά την Πηλαία, από πριν δηλαδή, είναι κόκκινο και γίνεται μπορντοροδοκόκκινο μέχρι τα πεύκα εκεί. Ποπ, χαμός. Χαμός, χαμός. Κουράγιο, παιδιά. Βάλτε λίγο Focus FM. Εμείς εδώ είμαστε οι ιδανικοί άνθρωποι για να σας ηρεμήσουμε. Ε, είδατε τι ωραία θέματα που σας είπα. Είναι όλα ήρεμα. Αλλά σας ξεκίνησα με επίτιμο. Είχε απορία ο επίτιμος. Τι την ήθελε στο τραπεζάκι, τι το ήθελε στο τραπεζάκι, ο Μαραντόνα το αλεύρι, ρε παιδιά. Τι να το κάνει άραγε το αλεύρι. Βρε, επίτιμε, δεν ήταν αλεύρι αυτό που είχε ο Μαραντόνα στο τραπεζάκι. Λουκουμόσκον ήταν, από την καλή. Από την καλή, λουκουμόσκον. Ε, πώς θα δούμε Μουντιάλ, χωρίς λουκουμόσκον γίνεται. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας. Έχω Δημήτρη Γάκη στη συνέχεια. Μετά θα δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά στους χιλιάδες παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι και αυτοί είναι αντιμέτωποι με το πολύ κακό πρόσωπο του ελληνικού δημοσίου σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνεια τα οποία είχαν δοθεί για αυτούς.